Το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα δούμε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ψηφιακά ελεγχόμενους ελαιώνες που διαθέτει η χώρα μας. Βρίσκεται εδώ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπου στελέχη του Ιδρύματος και του εκπαιδευτικού φορέα έχουν τοποθετήσει 5 διαφορετικούς αισθητήρες σε διάφορα σημεία του ελαιώνα, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν πολύ σημαντικά στοιχεία για την παραγωγή και όλα αυτά τα παρακολουθούν ηλεκτρονικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Λεωνίδας Λιάμης. Ανεμόμετρα, μετεωρολογική σταθμή, αισθητήρες μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, υγρασίας και άλλων παραμέτρων του εδάφους. Αυτός ο συνωστισμός τεχνολογίας αιχμής παρατηρείται στον μικρό πειραματικό ελαιώνα πυκνής και υπερπυκνής φύτευσης που διατηρεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αυτός ο ελαιώνας εδώ βαπτίστηκε σε εισαγωγικά ψηφιακός ελαιώνας και το ακρονίμιο που χρησιμοποιούμε στην αγγλική είναι DOG. DOG σημαίνει σκυλί. Είναι τα αρχικά από το Digital Olive Grove, ψηφιακός ελαιώνας. Και γιατί είναι ψηφιακός, διότι εδώ καταγράφονται τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός ελαιώνας στην Ελλάδα και ίσως παγκοσμίως που έχουμε βάλει τόσους πολλούς αισθητήρες και είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς επίδειξης. Το πλέον πρόσφατο ψηφιακό σύστημα άσκησης γεωργίας ακριβίας τοποθετήθηκε στον ελαιώνα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και αφορά έναν αγρομετεωρολογικό σταθμό. Η καινοτομία που εισάγει είναι ότι εκτός από τις κλασικές παραμέτρους του κλίματος, παρέχει μετρήσεις και για το έδαφος και το φυτό. Στη κορυφή βλέπετε το ανεμόμετρο που μετράει κατεύθυνση και ταχύτητα. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένας αισθητήρας που μετράει την ηλιακή ακτινοβολία, πολύ σημαντική για να υπολογίσουμε υδατικές ανάγκες. Επίσης δίπλα είναι ένα κουτάκι, αυτό είναι το βροχόμετρο, μετράει τη βροχόπτωση. Αυτά είναι επίσης, υπάρχει και αισθητήρας που μετράει την βαρομετρική πίεση, την οποία σπάνια τη χρησιμοποιούμε. Τα στοιχεία που συλλέγονται καταγράφονται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο και μεταδίδονται ασύρματα στο υπολογιστικό σύννεφο για να αξιοποιηθούν ανά πάσα στιγμή από το χρήστη. Εδώ χρησιμοποιούμε το Internet of Things, το διαδίκτυο των πραγμάτων όπως ελεύθερα μεταφράζεται και είναι άμεσα προσβάσιμα από οπουδήποτε στο κόσμο μέσω ενός tablet, μέσω ενός κινητού ή μέσω ενός υπολογιστή στο σπίτι. Τα δεδομένα καταμετρώνται κάθε 5 λεπτά και βγαίνουν με συνόρι μίας ώρας, κάθε ώρα. Δηλαδή την ημέρα έχουμε 24 τιμές. Τι μπορεί να πετύχει ο παραγωγός έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή του? Ο παραγωγός θα πάρει έτοιμο μαγειρευμένο φαγητό, μία συμβουλευτική απευθείας στο κινητό του που θα του λέει ότι σε 2 μέρες, σε 1 μέρα θα χρειαστεί να ποτίσεις τόσο, θα χρειαστεί να ψεκάσεις αν υπάρχει κίνδυνος για προσβολή από ασθένεια ή φυτικό εχθρό και την λίπανση, την αντίστοιχη λίπανση. Για να κάνει βελτιστοποίηση παραγωγής, δηλαδή με λιγότερους πόρους να πετύχει το ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα ανά μονάδα κόστους να αυξήσει την αποδοτικότητα χρήσης. Στον τεχνολογικό εξοπλισμό του ελαιώνα περιλαμβάνονται τουλάχιστον άλλα 4 συστήματα καταγραφής της υγρασίας και της αγωγημότητας του εδάφους, καθώς επίσης και της θερμοκρασίας, ενώ και η άρδευση εφαρμόζεται αειφορικά με σταλάκτες ακριβίας, ώστε να περιορίζονται οι σπατάλες. Νομίζω ότι αυτά τα εργαλεία είναι το μέλλον στην λεγόμενη ψηφιακή γεωργία. Στην ουσία όμως εμείς θέλουμε να κάνουμε τους παραγωγούς μας να γίνουν λίγο πιο έξυπνοι. Και ξυπνάδα τους είναι να βρούνε, να πάρουν αυτά τα εργαλεία και να μπορέσουν, επαναλαμβάνω, μείωση κόστους και διατήρηση της παραγωγικότητας του συστήματος. Αυτό είναι με 2 λέξεις αειφορία. Αειφορία με το να παράξουμε περισσότερα με λιγότερα, αν αυτό δεν μεταφραστεί σε οικονομικό αποτέλεσμα για το παραγωγό, είναι ευνόητο ότι δεν θα το αποδεχθεί. Είναι αυτό που λέμε return on investment σε τελική ανάλυση. Για κάθε ευρώ που βάζεις πρέπει να το βγάλεις αυτό το ευρώ και παραπάνω. Αλλιώς δεν είσαι βιώσιμος, ούτε αειφορικός. Στο πλαίσιο της πρακτικής αξιολόγησης της γεωργίας ακριβίας, στελέχη της σχολής σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν προσεχώς ανάλογα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης ελαιώνων σε άλλους 5 συνεργαζόμενους ελαιοκαλλιεργητές στη Χαλκιδική, τις Σέρες και το Οφρίνιο Καβάλας. Πήραμε μια ιδέα από το τι είναι ένας ψηφιακός ελαιώνας. Σας μάθαμε μερικές ακόμα πληροφορίες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Θανάσης Κοράκης, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Να σας ρωτήσω, καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καταρχάς, αυτό ήταν η γεωργία ακριβίας που είδαμε, είναι κάτι διαφορετικό? Ψηφιακός ελαιώνας, σε ποια κατηγορία εντάσσεται? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Αυτό που είδαμε είναι η γεωργία ακριβίας. Είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός παρακολούθησης των συνθηκών του αγρού σε πραγματικό χρόνο και η ανάλυση των δεδομένων αυτών και η εξόρυξη πληροφορίας, η οποία ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια αποδοτική συμβουλευτική για τον παραγωγό. Έχετε και άλλα έργα στο δικό σας πανεπιστήμιο πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Τα αποτελέσματα και τα μηνύματα που παίρνετε, τι ακριβώς λένε? Είναι πολύ χρήσιμη η πληροφορία που παίρνει πλέον ο παραγωγός με τη βοήθεια της τεχνολογίας? Κοιτάξτε, η γεωργία ακριβίας είναι μια επανάσταση στον χώρο της γεωργίας. Σκεφτείτε ότι μέχρι σήμερα ο αγρότης αγωνίζεται να βρει τους βέλτιστους τρόπους παρακολούθησης και οδήγησης στην καλλιέργειά του, πηγαίνοντας με φυσικό τρόπο στο χωράφι του, μαντεύοντας και στηριζόμενος σε συμβουλές των συναδέλφων γεωπόνων, οι οποίοι πάλι δεν έχουν εργαλεία για να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες στο χωράφι. Αυτό είναι το πρόβλημα που λύνει η τεχνολογία. Ερχόμαστε εμείς από το χώρο του Internet of Things, όπως είπε ο Σάκης ο Γκέλτσης, με τη βοήθεια τεχνολογιών από τον κόσμο του 5G, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναλύει τα δεδομένα αυτά, τα μεγάλου όγκου δεδομένα, αυτό που λέμε στον κόσμο μας Big Data Analysis, και εξορυγνύουμε πληροφορία που μέχρι σήμερα οι αγρότες ή οι γεωπόνοι δεν μπορούσαν να την αξιοποιήσουν γιατί δεν την είχαν. Οπότε αυτή η μεγάλη επανάσταση ουσιαστικά οδηγεί σε μια εξατομικευμένη καθοδήγηση με βάση τις συνθήκες του χωραφιού, με βάση το είδος του χώματος, με βάση το καιρό, με βάση το είδος της καλλιέργειας. Παίρνετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε ή με τη βοήθεια της, με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο μέλλον μπορείτε να αντλείτε και επιπλέον πληροφορίες από αυτές? Έτσι να περάσουμε λίγο και στο μεθαύριο. Ναι, κοιτάξτε, οι πληροφορίες που παίρνουμε σήμερα είναι αρκετές για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο οικοσύστημα συμβουλευτικής. Η μεγάλη πρόκληση είναι η εκμετάλλευση αυτών των πληροφοριών. Ενδεχομένως, αυτό το καινούργιο κόσμο, πληροφορίες που μέχρι σήμερα οι ειδικοί στον χώρο, οι γεωπόνοι, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες για να βγάλουν συμβουλευτική, σήμερα να μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες. Οπότε η μεγάλη πρόκληση και για μας που είμαστε ειδικοί της τεχνολογίας, η ιδιαίτερη χαρά είναι αυτό το πάντρεμα των δύο επιστημών, της γεωπονίας και της τεχνολογίας, της υποστήριξης τεχνολογίας πληροφορικής, σε έναν κόσμο ο οποίος θα δημιουργήσει καινούργιες πρακτικές καλλιέργειες, οι οποίες δεν είναι πλέον τυφλές, αλλά στηρίζονται σε δεδομένα, συνεχή δεδομένα από τον αγρό. Έχετε κάνει κάποια σύγκριση από τα ωφέλη που έχετε αποκομίσει με αυτές τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή τι χρησιμοποιούνταν παλιά σε λίπασμα, σε νερό για παράδειγμα, και τι χρησιμοποιείτε τώρα με τη βοήθεια όλων αυτών των αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί? Ναι, έχουμε, όπως είπατε, τρέχουμε αρκετά ερευνητικά προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν στην πράξη. Έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο στην Μακεδονία, στην Θεσσαλία και στην Χαλκιδική με την βοήθεια του Σάκη Γκέλτση. Συνεργαζόμαστε, έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με εξαιρετικούς συναδέλφους γεωπόνους, τον Σάκη τον Γκέλτση, τον Γιώργο τον Άνω από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Χρήστο τον Αθανασίου από το Πανεπιστήμιο μας επίσης, οι οποίοι μας καθοδηγούν και μας βοηθάνε ουσιαστικά να μεταγλωτήσουμε την πληροφορία που παίρνουμε σε χρήσιμη πληροφορία για τους αγρότες. Αυτό λοιπόν το οικοσύστημα εφαρμόζεται σήμερα σε ένα μεγάλο αριθμό καλλιεργειών, σε ένα μεγάλο αριθμό αγροτικών εκτάσεων, και τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ευίωνα. Όχι μόνο βελτιώνεται η καλλιέργεια μειώνοντας το οικονομικό κόστος,
αλλά βελτιώνεται και η ποιότητα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοίχημα, ειδικά για εμάς στην Ελλάδα, δεν είναι να μεγαλώσουμε την παραγωγή μας. Είναι να αναδείξουμε τη μοναδική ποιότητα των προϊόντων μας. Και με αυτή την εξατομικευμένη συμβουλευτική, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την έξυπνη γεωργία, μπορούμε να αναδείξουμε την ποιότητα και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτό το οικοσύστημα της τεχνολογίας μπορούν να βοηθήσουν και άλλα εργαλεία που εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στους αγρότες. Η παρακολούθηση της ιστορίας ενός καρπού. Σκεφτείτε να πουλάμε ελιές στην Ιαπωνία και ο Ιάπωνας να μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο το δέντρο το οποίο παρήγαγε τις ελιές αυτές. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι θέλουν να γνωρίζουν, όπως έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές εδώ στο Μικρονητρία, από πού προέρχεται η τροφή τους. Αυτό που λέτε γίνεται με τη γεωργία ακρίβειας πράξη, μπορεί να γίνει. Ο καθένας στον κόσμο να βλέπει ακριβώς πολλές πληροφορίες. Έτσι είναι. Επίσης, οι άνθρωποι εκτός του να αντιλαμβάνονται την ποιότητα της τροφής τους, τους αρέσει επίσης να βλέπουν πολιτιστικές και ιστορικές επεκτάσεις. Εδώ, όπως ξέρετε, ο πλούτος μας, ο αγροτικός, είναι τεράστιος και επεκτείνεται και προς αυτές τις κατευθύνσεις. Με την πρόσθεση της τεχνολογίας, αυτές επίσης οι διαστάσεις μπορούν να αναδειχθούν. Λοιπόν, γιατί και η γεωργία ακριβίας μπορεί να αφορά τελικά όλους μας, όχι μόνο τους παραγωγούς, γιατί από ό,τι φαίνεται η τάση πάει εκεί. Λοιπόν, κύριε Κοράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συνομιλία. Σας χαιρετούμε από τη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια και στη δική σας έρευνα. Κυρίες και κύριοι, χαιρετούμε και εσάς. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Να ενημερώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να είστε καλά.